το βλέπουμε όπως το κάνουν, το λάθος αυτό κάνουν συνήθως οι επιχειρηματίες. Δεν είναι δαπάνη, είναι μια επένδυση. Το κόστος της εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ενός ERP. Αγορά ηλεκτρική συσκευή. Μονόδρομος για καραφλό. Σε μια τεράστια έκθεση 1.200 τετραγωνικών μέτρων με άνετο πάρκινγκ, επιλέξτε το πλυντήριο, την κουζίνα, το ψυγείο, τον καταψύκτη, ελεύθερα ή εντυχιζόμενα, σε απίστευτα χαμηλή τιμή με 10 ευρώ το μήνα χωρίς προκαταβολή. Και επειδή το μέλλον ανήκει στη ψηφιακή τεχνολογία, καραφλός από το μέλλον. Τηλεοράσεις πλάσμα, LCD, TFT, DVD εγγραφής, ψηφιακές κάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, home cinema σε μια τεράστια ποικιλία για κορυφαία επιλογή σε απίστευτα χαμηλή τιμή. Αγοράστε μόνο με 10 ευρώ το μήνα χωρίς προκαταβολή. Καραφλός, 35 χρόνια καταξίωσης, κατάστημα εμπιστοσύνης. Προσωπική εξυπηρέτηση, αυθημερών παράδοση, δωρεάν μεταφορά, δωρεάν σύνδεση. Καραφλός νέα γενιά. Πιο φθηνά, πουθενά. Μέλος της αλυσίδας Best Electric. Με 39 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα για ακόμα καλύτερες τιμές. Για σας που η τεχνολογία είναι απαίτηση και η τελειότητα το ζητούμενο, αδιάβροχα συστήματα αλουμινίου Cobra. Το μοναδικά εκλεπτισμένο design. Ο πρωτοποριακός επίπεδος οδηγός που κάνει το καθάρισμα παιχνίδι. Η απόλυτη στεγανότητα. Και η άψογη αισθητική ανοίγουν μια νέα σελίδα στην ιστορία των κουφωμάτων αλουμινίου. Cobra. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας, Ολυμπίων 20, και γνωρίστε από κοντά τις καινοτομίες που σας προσφέρουν. Γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο. Cobra. Για αυτούς που γνωρίζουν από συστήματα αλουμινίου και ξέρουν να εκτιμούν το καλύτερο. Σταυρουλόπουλος Γεώργιος, εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής. Έκθεση Ολυμπίων 20. Κατασκευαστικό Ολυμπίων 153. Τηλέφωνο 26210-28090. Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, σχεδόν έθριος, κατά διαστήματα, με μόνο κάποιες νεφώσεις κατά τόπους, προβλέπεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τον ομό Ηλίας, σχεδόν έθριος κατά διαστήματα, με μόνο κάποιες τοπικές νεφώσεις, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤΑ. Από εμάς, καλό σας απόγευμα. Τελείωσαν τα μελάνια του εκτυπωτή σας και θέλετε μια περιουσία για καινούρια? Τώρα στο βιβλιοπωλείο Υδρόγειος στην Αμαλιάδα γέμιστε ξανά και ξανά με πολύ χαμηλό κόστος και εγγύηση καλή λειτουργίας όλα τα μελανοδοχεία εκτυπωτών και φαξ με μαύρη ή έγχρωμη μελάνη εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και τόνερ για λέιζερ εκτυπωτές και φωτοτυπικά. Επίσης, διαθέτουμε και καινούρια στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Καρπονοτενίες, μελανοτενίες για όλα τα φαξ και τα άναλογα χαρτιά και χαρτόνια για τις εκτυπώσεις σας. Βιβλιοπωλείο Υδρόγειος. Στο σύγχρονο φωτοτυπικό κέντρο έχουμε τη δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης, φωτοτυπίες σχεδίων, φωτοαντίγραφα και φωτοτυπίες από CD ή δισκέτα της εργασίας σας. Για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, σχολικά βοηθήματα όλων των εκδοτικών οίκων, λογοτεχνικά βιβλία, είδη γραφείου, μικροϋπολογιστές, όμορφα δώρα για τις γιορτές και για τον επαγγελματία ή εραστέχνη ζωγράφο, είδη ζωγραφικής και αγιογραφίας και φύλλα χρυσού δικής μας εισαγωγής. Αποστολή παραγγελιών σε όλο τον ομό χωρίς επιβάρυνση μέσω ΕΛΤΑ. Βιβλιοπωλείο Υδρόγειος, Υφύτου 35, πίσω από τον ΟΤΕ στην Αμαλιάδα.
Για τον άνδρα που θέλει να ξεχωρίζει, βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων πικουίνο στη Γαστούνη. Ανδρικά κοστούμια που συνδυάζουν άψογη ραφή, ποιότητα υφασμάτων και εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Γιατί εμείς τα ράβουμε στα μέτρα σας και εμείς τα πουλάμε. Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων πικουίνο στη Γαστούνη. Υψηλή ραπτική, ανανεωμένα σχέδια για όλες τις ώρες της ημέρας και για όλες τις ηλικίες. Στην έκθεση της βιοτεχνίας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υποκάμισα και γραβάτες που ολοκληρώνουν το ντύσιμο του σύγχρονου άνδρα, καθώς και μοντέρνο νεανικό γυναικείο ντύσιμο. Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων πιγκουίνο. Γιανακόπουλου 2 στην Γαστούνη. Τηλέφωνο 32955. Για το πιο όμορφο και καλόγουστο σπίτι, Έπιπλα Καβαθάς. Υπέροχες δημιουργίες υψηλής αισθητικής, λειτουργικά σχέδια, πρακτικές γραμμές, μεγάλες ευκολίες πληρωμής. Έπιπλα Καβαθάς. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, σύνθετα, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα σε μεγάλη ποικιλία για κάθε γούστο. Ανταλλάσσουμε τα παλαιά σας έπιπλα με καινούρια και ο χώρος σας ανανεώνεται και αποκτά άλλον αέρα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Έπιπλα Καβαθάς, 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210 25 661. Μοναδικά έπιπλα φτιαγμένα με μεράκι και γούστο για το πιο όμορφο σπίτι. Δημιουργίες επίπλων, σύγχρονες τάσεις, μοναδικές προτάσεις. Τώρα και στα έπιπλα Διαμαντόπουλος. Με 3 καταστήματα, στον Πύργο, την Αμαλιάδα και στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη γκάμα επίπλων για όλους τους χώρους του σπιτιού. Τραπεζαρίες, μπουφέδες, καρέκλες, βιτρίνες, κρεβατοκάμαρες, παιδικό δωμάτιο, διάφορες επιπλοσυνθέσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Διαμαντόπουλος. Εμπιστευτείτε το όνομα, κερδίστε σε ποιότητα και τιμές και στα έπιπλα. Γιατί οι καλύτερες προτάσεις γνωστών ιταλικών οίκων και τα καλύτερα έπιπλα των επώνυμων ελληνικών εταιριών είναι εδώ. Στην έκθεσή μας στον Πύργο, σε 3 ορόφους στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας και στην Αμαλιάδα στο κατάστημά μας. Μην χάνετε χρόνο και στα έπιπλα Διαμαντόπουλος συμφέρει. Όταν αναζητάς τα λουλούδια ή τη σύνθεση που θα εκφράσει τα συναισθήματά σου, όταν επιδιώκεις να προσφέρεις το πρωτοποριακό, το καλόγουστο, το καλύτερο, όταν οργανώνεις οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, όταν επιλέγεις δώρα προσωπικά ή επαγγελματικά που θα εντυπωσιάσουν, όταν θέλεις να στείλεις την καρδιά και τα λουλούδια σου στην άκρη του κόσμου, υπάρχει μια υπογραφή που εμπιστεύεσαι. Ελένη Σημακοπούλου. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε. Αυτό που ταιριάζει σε κάθε κοινωνική ή προσωπική σας στιγμή. Από ένα τριαντάφυλλο μέχρι μια εμπνευσμένη σύνθεση. Από ένα ταπεινό λουλούδι του αγρού μέχρι το επιβλητικότερο εξωτικό άνθος. Από ένα μπουκέτο πάθους μέχρι μια ολοκληρωμένη πρόταση διακόσμησης για την εκδήλωσή σας. Ελένη Σημακοπούλου. Κοντά σας στις στιγμές της χαράς, στις επιτυχίες και τους εορτασμούς. Δημιουργεί με φροντίδα και καλεσθησία για σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ελένη Σημακοπούλου. Κολοκοτρώνη 11, Πύργος. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Κάθε δυσκολία ξεπερνιέται με τον κατάλληλο τρόπο. Σίγουρα αποτελέσματα με την πιο επιστημονική μέθοδο. Αλεξάνδρα Αποστολοπούλου, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Ειδικά διατροφικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του διαβήτη, της ανεμίας, της καρδιοπάθειας και πολλών προβλημάτων υγείας. Για περιπτώσεις παχυσαρκίας και ανορεξίας. Για ιδιαίτερες καταστάσεις εγκυμοσύνης και θυλασμού. Για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών στους αγώνες. Έλεγχος σωματομετρήσεων, λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μεταβολισμού και μυϊκής μάζας. Αλεξάνδρα Αποστολοπούλου, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πτυχιούχος ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Νομαρχιακή εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολογίας. Κουρογιανοπούλου 33, Αμαλιάδα. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα με τον πιο σωστό τρόπο, τον ειδικό. Μου είπε, έλα, θα τα βρεις όλα εδώ. Τα τέλεια ρούχα για παιδί και για μωρό. Κάθε
λέει. Για τη μέλουσα μαμά, το παιδί και το μωρό. Πάντα νούμερο ένα στις προτιμήσεις και την καρδιά μας. Το παιδικό όνειρο. Μονολοπούλου 3941 στο πύργο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από το Δημοτικό Στάδιο Πύργο, που εδώ θα διαξαχθεί σε λίγο ο 33ος τελικός του κυπέλου Ηλίας ανάμεσα σε δύο γειτονικά σωματεία, τον Ηλιακό Λεχενών και τον Μυρσιναϊκό. Δύο σωματεία του Δήμου Λεχενών, ο Ηλιακός της έδρας του Δήμου, των Λεχενών φυσικά, και ο Μυρσιναϊκός του τοπικού διαμερίσματος της Μυρσίνης. Δύο ομάδες που παίζουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Αναμένουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ήδη εσείς βλέπετε τις δύο ομάδες να είναι στον αγωνιστικό χώρο και να ανταλλάσσουν τις καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ τους και με τους διαιτητές σημερινής αναμέτρησης. Κοντά σας λοιπόν ο Γιώργος Παπαχωτόπουλος στην περιγραφή του 33ου τελικού του κυπέλου Ελλάδος και η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΟΡΤ πιστεί κάθε χρόνο στο ραντεβού μαζί σας σε ένα ακόμα μεγάλο τελικό που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Αρκετός θα έλεγα κόσμος για τα χρονικά των τελικών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου. Φίλαθλοι και από τα Λεχενά και από τη Μυρσίνη, θα έλεγα έχουν μεταφερθεί εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου τόσο τα Λεχενά όσο και η Μυρσίνη με κάθε μεταφορικό μέσο, αλλά βέβαια και αρκετοί άλλοι που θέλουν να δουν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αντάξω της ιστορίας των δύο ηλιακών αυτών ομάδων που μας εκπροσωπούν. Ο μεν Ηλιακός Λεχενών στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας, ο δε Μυρσιναϊκός στην πρώτη κατηγορία Ηλίας με πολλές αξιώσεις να διεκδικήσει στα play-off την άνοδό του στην ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία. Να περάσουμε γρήγορα στη συνθέση των δύο ομάδων. Με γηπεδούχο τον Ηλιακό Λεχενών είναι ο σημερινός τελικός. Ο Ντίνος Ράπτης, ο τεχνικός της ομάδας των Λεχενών, θα πούμε για αυτόν περισσότερα στη συνέχεια, έχει παρατάξει τους Καβουρά με το νούμερο 1, Γιάννη Κράγκαρη του Χαραλάμπους με το 2, Κλάδη με το 3, Θανάση Κράγκαρη του Χαραλάμπους με το 4, Χρήστο Κράγκαρη τον αρχηγό με το 5, Δαβουρλή με το 6, Νταντί με το 7, Σπύρο Αντωνόπουλο με το 8, Γιώργο Τσαντίλη με το 9, Μουσερή με το 10 και Θανάση Κράγκαρη του Ευθύμιου ή τον Μεγάλο, όπως τον αποκαλούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, με το νούμερο 11. Όσον αφορά τους αναπληρωματικούς, με το 12 είναι ο Λεοντιόν, με το 13 ο Κολόκας, με το 14 ο Κωστόπλος, με το 15 ο Καπετανάκης, 16 Κλαμπάνος, 17 ο Κύπριος Σοφρονίου και 18 ο Χρονόπλος. Ό,τι αφορά το Μυρσιναϊκό, ο τεχνικός του Σπύρος Οδημόπουλος, ο γνωστός Φούκος, έχει παρατάξει τον Νίκο Αλεξανδρόπουλο με το νούμερο 1, τον Στέλιο Μποσινάκη με το 2, τον Ηρακλή Πανετσόπουλο με το 3, τον Δημήτρη Νάστο με το 4, τον Νίκο Βραχνή με το 5, τον Χρήστο Σωτηρόπουλο με το 6, ενώ όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο σημερινός τελικός, κυρίες και κύριοι. Με το 7 είναι ο Ιουλιανός ο Κουρκουμέλης, με το 8 ο Ζέμπε ο Καμερουνέζος, με το 9 ο Σταύρος ο Νάστος, με το 10 ο Μιχάλης ο Παπουτσής, μια μεγάλη δόξα του ηλιακού ποδοσφαίρου που σήμερα παίζει αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την ομάδα που αγάπησε και που ανδρώθηκε τόσα χρόνια, τον Ηλιακό, και με το 11 ο νεαρός ο Σάκης ο Γιαννόπουλος. Ό,τι αφορά τους αναπληρωματικούς, είναι με το 12 ο Σάκης ο Μπέλης, με το 13 ο Χρήστος ο Μπλούφας, με το 14 ο Γιάννης ο Αποστολόπλος, με το 15 ο Δημήτρης ο Χριστόπλος και με το 16 ο Σωτήρης ο Αχανός. Δεν έχει 18 στο σημερινό τελικό, έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών η ομάδα της Μυρσίνης. Έτσι λοιπόν θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όλα είναι έτοιμα και ο Γιώργος ο Καραβίδας, ο διαιτητής σημερινής αναμέτρησης, είναι έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του αγώνα και κάνει αυτό αυτή την ώρα, ενώ βέβαια διακόπτει τον αγώνα για να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου παράγοντα του Πάο Βάρδας και συναδέλφου του Χρήστου του Γεωργακόπουλου, ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή πριν μερικές μέρες. Να πούμε λοιπόν ότι διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Γιώργος ο Καραβίδας, πρώτος βοηθός εδώ στους πάγκους μπροστά ο Ανδρέας ο Δούφας, δεύτερος βοηθός στην απέναντι πλευρά είναι ο Κώστας ο Βαγγέλης και τέταρτος διαιτητής ο Μάριος ο Λαμπρόπλος. Ο Μάριος ο Λαμπρόπλος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αξιολογήθηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δηλαδή οι δύο διαιτητές ουσιαστικά της Β' Εθνικής του Συνδέσμου Ηλίας, ο Γιώργος ο Καραβίδας και ο Μάριος ο Λαμπρόπλος, είναι σήμερα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου για να κατευθύνουν, θα έλεγα, τις τύχες αυτού του μεγάλου τελικού, του 33ου τελικού του κυπέλου Ηλίας, ενός τελικού που αρχίζει αυτή την ώρα με τους παίχτες του Ηλιακού να έχουν την μπάλα και προσπαθούν να ελιχθούν εκεί με το Σπύρο τον Αντωνόπουλο, ο οποίος βγάζει μια μακρινή παλιά εκεί, κόβει ο Χρήστος ο Σωτηρόπουλος και προσπαθούν να περάσουν στην αντεπίθεση οι παίχτες της Μυρσίνης, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αφού η μπάλα καταλήγει πλάγιο και ο Μιχάλης ο Παπουτσής αφήνει την μπάλα για τον
τον Ηρακλή τον Παντσόπλο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ηρακλή, τώρα εκτελεί. Η μπάλα κόβεται και από τους αμυντικούς του Ηλιακού. Τσαντήλης προσπαθεί να ελέγξει και όμως χάνει την μπάλα από το Σωτηρόπλο. Πανουτσόπλος και πάλι προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα εκεί στην περιοχή. Κόβουν όπως οι παίκτες του Ηλιακού, μπερδεύονται προς το παρόν, όμως ξανακερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ηλιακού και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Όμως ο Ζέμπε δεν κάνει καλό κοντρό και τώρα προσπαθούν να βγάλουν την αντεπίθεση οι παίκτες του Ηλιακού. Ξανά ο Σωτηρόπλος διώγνει. Σε τι, σε πλάγιο, για να δούμε το πλάγιο είναι. Δεν προλαβαίνουν οι παίκτες του Ηλιακού. Είναι για τον Μυτσιναϊκό, όπως πολύ σωστά υποδεικνύει η φάουλ. Φάουλ έχει δώσει. Φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής ο κύριος Καραβίδας. Και τώρα αυτό θα εκτελεστεί. Εκτελείται πλασαριστά από τον Ζέμπε που αφήνει την μπάλα πίσω. Γίνεται μια σέντρα εκεί όπως, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κερδίζει ο αρχηγός ο Χρήστος ο Κράγκαρης, ο οποίος με μια μακρινή παλιά θα προσπαθήσει να βρει έναν αμαρκάριστο συμπαίκτη. Ξανά Χρήστος Κράγκαρης εκεί βγάζει με τη μία για τον Τσαντήλη, όμως η παλιά του είναι μακρινή και η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Αναγνωριστικά λοιπόν αυτά τα πρώτα. Το πρώτο ουσιαστικά λεπτό του σημερινού τελικού, του 33ου επαναλαμβάνω τελικού, ενός τελικού κυπέλου Ηλίας, που διεξάγεται όπως πάντα με την καθιερωμένη έγκλη που έχει προσδώσει το θεσμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 1971-72 που έγινε ο πρώτος τελικός και που τότε στον πρώτο αυτό τελικό ήταν αντίπαλος ο Ηλιακός Λεχενών κόντρα στον Αστέρα Μαλιάδος και μάλιστα είχε πάρει και το πρώτο κύπελο από τότε που θεσπίστηκε αυτή η διοργάνωση για λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό του Μυτσιναϊκού, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Γιώργος Καραβίδας. Να πούμε ότι στον αγωνιστικό χώρο έχουμε κοντά μας και τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κανελόπλο. Τον γνωρίζετε όλοι από την αθλητική εκπομπή της ΟΡΤ ώρα για σπορ. Θα του δώσουμε το λόγο σε λίγο να μας πει αν έχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό το πρώτα, στο δεύτερο ουσιαστικά λεπτό του σημερινού τελικού. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών. Αναγνωριστικά αυτά τα πρώτα λεπτά και για τις δύο ομάδες, με τον αρχηγό τον Χρήστο τον Κράγκαρη να βγάζει μια παλιά εκεί και να προσπαθούν τώρα με τον Μουσερή να φύγουν στην αντεπίθεση οι παίχτες του Ηλιακού. Αυτός βγάζει μια παλιά εκεί για τον Τσαντήλη, όμως κακό κοντρόλ από τους παίχτες των Λεχενών. Ελέγχουν εκεί με τον Ζέμπε ή του Μυτσιναϊκού. Ο Ζέμπε ένας πολύ καλός παίχτης που ήρθε στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου στην ομάδα της Μυρσίνης. Σπύρος Αντωνόπουλος τώρα προσπαθεί εκεί να ελιχθεί, βγάζει για έναν συμπαίκτη, για τον Τσαντήλη συγκεκριμένα. Αυτός κάνει μια μακρινή παλιά εκεί χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Για να δούμε, ελέγχουν και πάλι οι παίκτες του Ηλιακού, κάνουν ένα σούτ όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα πολλά μέτρα out από την εστία του Νίκου του Αλεξανδρόπλου, ο οποίος δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Χρήστος Κανελόπλος στον αγωνιστικό χώρο. Χρήστο, μας ακούς? Χαρά, καλησπέρα και από μένα. Ναι. Από εδώ κάτω από το γήπεδο δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, απλώς οι δύο προπονητές φαίνονται αρκετά ανήσυχοι σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ιδίως ο Σπύρος ο Δημόπουλος είναι, όπως θα βλέπετε, όρθιος συνεχώς και φωνάζει στους ποδοσφαιριστές του. Προφανώς βλέπει ότι η ομάδα του δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελε το σημερινό αγώνα και έτσι με τις φωνές του προσπαθεί να τους ξυπνήσει, έτσι ώστε να μπορέσει ίσως να φτάσει ο Μυτσιναϊκός σε ένα γρήγορο γκολ για να πάρει και μετά κάποιον αέρα για τη συνέχεια, μιας και σαν λογικό φαβορί. Βέβαια στο Κύπρο δεν υπάρχει κάποιο λογικό φαβορί, αλλά σαν ομάδα νότιας κατηγορίας, Γιώργο, ο Ηλιακός έχει ένα προβάδισμα στα προγνωστικά σίγουρα και αυτό προσπαθεί ο Σπύρος ο Δημόπουλος να το αφαιρέσει κάπως από το σημερινό αγώνα, έτσι ώστε με ένα γρήγορο γκολ η ομάδα του να πάρει αυτή το πανοχέρι και αν μπορέσει φυσικά να είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει στο τέλος τον τελικό του κυπέλου, το κύπελο Ηλίας. Πάντως, Χρήστο, είναι αναγνωριστικό αυτό τα πρώτα λεπτά. Ναι, αναγνωριστικό. Είναι φυσιολογικό αυτό, Γιώργο, γιατί είμαστε στα πρώτα λεπτά και προσπαθούν οι ομάδες να μάθουν η μία το παιχνίδι της άλλης και είναι δύσκολο να ανοιχτούν. Ωραία, για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού, του Μυτσιναϊκού Μυρσίνης, με τον Ηρακλή τον Παντσόπλο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να μεταφέρει την μπάλα προς την εστία του γκολκίπερ Καβουρά, που προτιμήθηκε στο σημερινό παιχνίδι από τον Ντίνο Τωράπη, τον τεχνικό της ομάδας. Εκτελεί ο Παντσόπλος, η μπάλα έρχεται προς την περιοχή και κόβουν όπως οι παίκτες του Ηλιακού, ξανακερδίζουν εκεί με τον Ζέμπε ή της Μυρσίνης. Ο Ζέμπε, ο οποίος είναι από τους παίκτες που έχει μπει, θα έλεγα, πολύ ενθουσιώδη στο σημερινό παιχνίδι, βγάζουν μια παλιά εκεί, όμως κόβει ο Κράγκαρης, προσπαθούν να ελέγξουν του Ηλιακού εκεί με τον Τσαντήλη και με τον νεαρό τον
Νταντί όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ξανακερδίζουν οι παίχτες της Μεσίνης εκεί. Αφήνουν την μπάλα για να δούμε. Γίνεται ένα σουτ εκεί χωρίς τύχη από τον Μιχάλη τον Παπουτσί. Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ο goalkeeper Καβουράς. Ο Καβουράς, ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι ήταν συμπαίχτες βέβαια με τον Μιχάλη τον Παπουτσί στην ομάδα του Ηλιακού Λεχενών χρόνια. Ο καβασιλέος παίχτης του Μεσσηναϊκού τώρα πρόσφερε τις υπηρεσίες του, όπως και ο Μπέλης, δύο από τους παίχτες που τίθενται σήμερα αντιμέτωποι με την ομάδα του Μεσσηναϊκού. Ο Μπέλης, ο οποίος με το νούμερο 12 είναι στον πάγκο της ομάδας του Μεσσηναϊκού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σημερινού τελικού. Ο 33ος λοιπόν τελικός φίλημα ανάμεσα σε δύο ομάδες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για να φτάσει στο σημερινό τελικό, ποιους απέκλεισαν οι δύο αντίπαλοι. Ο Ηλιακός Λεχενών, που είναι και γηπεδούχος στο σημερινό παιχνίδι, έτσι όπως ανέδειξε η κλήρωση αυτό το ζευγάρι, απέκλεισε τον Άρη Στρεφείου με 1-0 στα Λεχενά. Τον Ηλιακό Βαρθολομιό επίσης με 1-0 στα Λεχενά. Τον Αθλητικό Όμιλο Κάστρου επίσης με 1-0 στα Λεχενά. Και στον ημιτελικό απέκλεισε την αεραστεχνική ομάδα του Πανιλιακού σε αυτό εδώ το γήπεδο, κερδίζοντας την 3-1. Έτσι λοιπόν πέρασε στον τελικό η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα της Μυρσίνης για να φτάσει στο σημερινό τελικό, απέκλεισε με 5-0 τον Κεραυνό Βρύνας, με 4-0 εκτός έδρας τον Αχιλλέα Νεοχωρίου, με 4-1 επίσης εκτός έδρας τον Κεραυνό Χυμαδιού στην παράταση, και στον ημιτελικό απέκτησε την Αθλητική Ένωση Μυρδίων με 3-2 σε ένα συναρπαστικό ημιτελικό στη Μυρσίνη στην παράταση. Έτσι λοιπόν έφτασε και η ομάδα του Χρήστου Νάστου, του ακούραστου αυτού εργάτη του ηλιακού ποδοσφαίρου, στον σημερινό τελικό. Εμείς να περάσουμε και πάλι στο παιχνίδι μας με τον Σταύρο τον Άστο, τον αρχηγό της ομάδας της Μυρσίνης, να προσπαθεί να ρηχθεί. Χάνει την μπάλα εκεί, ελέγχει ο Τσαντήλης, λάθη λαθών για από τις δύο ομάδες, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν μπει στο παιχνίδι με πολύ άγχος, κάνουν εύκολα το λάθος. Τώρα η της του Ηλιακού είναι εκεί με τον κλάδι, βγάζει αυτός μια παλιά για τον Τσαντήλη για να δούμε, θα ελέγχει στην μπάλα ο Τσαντήλης, όχι, μπάλα απομακρύνεται, κερδίζει εκεί όπως ο έμπειρος ο Νίκος ο Βραχνής από τη θητεία του στην Βάρδα, και παραχωρεί βέβαια ένα πλάγιο για την ομάδα του Ηλιακού Λεχενών, που βέβαια προσπαθεί να έχει μια πρωτοβουλία. Αλλά βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς για να δημιουργηθούν και φάσεις. Τώρα έχουμε ένα έμεσο φάουλ, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής σημερινής αναμέτρησης, ο κύριος Γιώργος Καραβίδας, ένας από τους καλύτερους ηλίους διαιτητές που επέλεξε η Επιτροπή Διαιτησίας να διευθύνει τον σημερινό τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες γειτονικές. Μία γειτονιά τους χωρίζει αυτές τις ομάδες. Τώρα έχουμε την εκτέλεση ενός φάουλ από πλευράς των δύο ομάδων. Η μπάλα θα έρθει μέσα στην περιοχή. Έχουμε εκεί μία κεφαλιά. Προσπαθεί να πιάσει ο Κλάδης, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ από την παρέμβαση του Βραχνή και πάλι, ο οποίος είναι πανταχού παρόν στο κέντρο της άμυνας της ομάδας του Μυρσιναϊκού. Ο Νίκος Βραχνής, ο οποίος μέχρι πέρυσι, μέχρι το καλοκαίρι μας πέρασε, αγωνιζόταν με τον ΠΑΟ Βάρδας με ιδιαίτερη επιτυχία στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο Μεσσηναϊκός έχει κάποιους έμπειρους παίκτες, όπως είναι ο Αλεξανδρόπουλος, όπως είναι ο Πανουτσόπουλος, ο Βραχνής, ο Σωτηρόπουλος, ο Κουρκουμέλης, ο Ζέμπε, ο Παπουτσής. Δεν είναι δηλαδή κάποια ομάδα η οποία έρχεται από το πουθενά στο σημερινό τελικό. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ με τον Θανάση Κράγκαρη το μεγάλο, όπως τον αποκαλούμε, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή, όμως εκεί ο Μποσινάκης παραχωρεί το πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας και πάλι του Ηλιακού Λεχενών. Θα έχουμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί και πάλι για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Η μπάλα έρχεται εκεί από τον Κράγκαρη, για να δούμε, ελέγχεται και από τον Κράγκαρη, ο οποίος κάνει μία από αυτές τις γνωστές του επελάσεις, γυρίζει την μπάλα εκεί, όμως ο Σωτηρόπουλος και πάλι καθαρίζει εκεί διαβάζοντας τη φάση. Η μπάλα γυρίζει στον Χρήστο τον Μουσερή και ο Χρήστος Μουσερής στην απέναντι πλευρά για τον Γιάννη τον Κράγκαρη. Αυτός προσπαθεί να βγάλει μία παλιά χωρίς τύχη, η μπάλα καταλήγει στον Αλεξανδρόπουλο, τον goalkeeper του Μεσσηναϊκού, που ελέγχει με τα πόδια του, τώρα πιάνει την μπάλα και θα διώξει, λέει στους παίκτες του να απομακρυνθούν, ενώ βλέπω τον τεχνικό της ομάδας του Μεσσηναϊκού, τον Σπύρο τον Δημόπλο, να φωνάζει εκεί στον πάγκο και να επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε πριν λίγο ο Χρήστος ο Κανελόπλος, ότι υπάρχει μεγάλη ένταση, μεγάλο άγχος θα έλεγα από τον τεχνικό της ομάδας της Μυρσίνης. Τώρα θα έχουμε ένα ακόμα πλάγιο με τον Γιάννη τον Κράγκαρη να το εκτελεί, αλλάζει εκεί με τον Νταντί. Να δούμε, Σταύρος Νάστος προσπαθεί εκεί ανάμεσα σε Θανάση Κράγκαρη να επιληφθεί. Βγαίνει ο Καβουράς και παραχωρεί το πλάγιο στην πρώτη θα έλεγα ουσιαστικά ευκαιρία που πήγε να δημιουργηθεί σε αυτό τον τελικό. Ήδη οδεύουμε προς το
ένα το λεπτό του σημερινού τελικού. Χρήστο, πώς βλέπεις μέχρι στιγμής τον τελικό? Δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε και το καλύτερο θέμα από τις δύο ομάδες. Είναι βέβαια νωρίς ακόμη για να πούμε κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως δεν έχει γίνει η σπουδαία φάση μέχρι στιγμής, Γιώργο. Και όπως είπα και στην αρχή της μετάδοσής μας, είναι ακόμη αναγνωριστικό το παιχνίδι. Προσπαθούν να βρουν χώρους οι δύο ομάδες για να γίνουν επικίνδυνες προς τις αντίπαλες εστίες. Αλλά ακόμη δεν έχει γίνει μεγάλη φάση μπροστά από τα γκολπός τόσο του Καβουρά για τον Ηλιακό, όσο και του Αλεξανδρόπουλου για την ομάδα της Μυρσίνης. Ένα παιχνίδι που παίζεται κυρίως στον χώρο του κέντρου με πολλές δυνατές μονομαχίες και πιστεύω ότι έτσι θα είναι και το μεγαλύτερο μέρος του και ίσως να πιθανό το παιχνίδι να κριθεί στις λεπτομέρειες. Πάντα βέβαια ένας τελικός κρίνεται πολλές φορές λεπτομέρειες, αλλά λογικά βλέπω ότι μπορεί να μην έχουμε πάρα πολλά γκολ σε αυτό το μάτς και πιστεύω ότι τελικά ίσως και να κριθεί ο αγώνας στο ένα γκολ διαφορά, αν και είναι νωρίς ακόμη αυτό για να το πούμε. Άλλωστε οι περισσότεροι τελικοί, ας μην ξεχνάμε, Χρήστος, ότι ένα γκολ έχουν κριθεί, τουλάχιστον εδώ τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Πάντως βλέπουμε ότι οι ομάδες προσπαθούν να είναι καλές στον χώρο του κέντρου. Τώρα έχουμε και την πρώτη κίτρινη από ό,τι βλέπω στο Ζέμπε. Ναι, Γιώργο, τι άκουσα. Λέω, ο κύριος Καραβίδας μόλις έδειξε και την πρώτη κίτρινη στο σημερινό παιχνίδι στον Ζέμπε της ομάδας του Ακριβώς, για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω σε ένα ποδοσφαιριστή του Ηλιακού Λεχενών και διετοιμάζονται να μπουν και τα παιδιά από τον Ιεθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, και το μάτς φυσικά έχει διακοπεί και εμείς κλέβουμε την ευκαιρία και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Αστέρας Αμαλιάδος είναι ο πολυκυπελούχος του θεσμού της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, αφού μέχρι τώρα έχει καταφέρει να κερδίσει 11 κύπελα στην ιστορία του στις 32 διοργανώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Σήμερα, είπαμε, είναι ο 33ος τελικός που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, ενώ στην δεύτερη θέση τον ακολουθεί με 5 τίτλους ο ιστορικός ΕΑΣ Γαστούνης, ένα ακόμα ιστορικό σωματείο του νομού που αγωνίζεται φέτος στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας, ενώ από 4 τίτλους έχει ο σημερινός κυπελούχος της περσινής περίοδου, ο Ηλιακός Λεχενών, ένας Ηλιακός Λεχενών, ο οποίος θέλει να κάνει 5 σήμερα τους τίτλους του και να ισοβαθμίσει στη δεύτερη θέση με τον ΕΑΝΤΑ Γαστούνης. Ο Ηλιακός, ο οποίος είχε κερδίσει πέρυσι στον τελικό την Δάφνη Ανδραβίδας με 2-1 σε ένα επίσης συναρπαστικό τελικό. Τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται με τους παίχτες της Μυρσίνης να κόβουν όπως εκεί και τον Νταντί να προσπαθεί να ελέγξει, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα η μπάλα καταλήγει πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας του Μυρσιναϊκού. Ο Μυρσιναϊκός, ο οποίος επαναλαμβάνουμε βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Ηλίας, 4 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Δάφνη Αδραβίδας. Δάφνη, η οποία έπαιξε πέρυσι εδώ σε αυτόν τον τελικό κόντρα στον Ηλιακό Λεχενών. Φέτος ήταν η σειρά του Μυρσιναϊκού να βρεθεί εδώ στον μεγάλο τελικό. Και βέβαια, αν το πρωτάθλημα λήξει έτσι με 4 βαθμούς διαφορά, ο Μυρσιναϊκός θα διεκδικήσει την άνοδό του στην Δέλτα Εθνική μέσω των play-off ανόδου. Όμως, ο Ζέμπε επαναφέρει το παιχνίδι με την εκτέλεση ενός πλαγίου. Προσπαθούν εκεί με τον Σταύρο τον Άστο, τον αρχηγό, να βγουν στην αντεπίθεση οι παίχτες της Μυρσίνης, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ελέγχει εκεί ο Θανάσης ο Κράγκαρης, ένας από τους καλούς παίχτες της ομάδας της των Λεχενών, για να δούμε να καταφέρουν να περάσουν τις Μυρσίνης. Όχι, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και πάλι του Ηλιακού με τον Μουσερή αυτή τη φορά. Βγάζουν μια μακρινή μπαλιά για τον Τσαντήλη, δεν μπορεί ο Τσαντήλης να ελέγξει, ελέγχει ο Παπουτσής με το κεφάλι, κατεβάζει την μπάλα για τον Ηρακλή τον Παντσόπλο, ο οποίος διαμαρτύρεται για ένα φάουλ, όμως από τον Δαβουλή, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο διαιτητής κύριος Καραβίδας λέει ότι δεν υπήρξε φάουλ, υπάρχει όμως πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Μυρσίνης. Δεν βλέπω να έχει κάτι το ανησυχητικό, κάτι το ιδιαίτερο ο παίχτης της ομάδας της Μυρσίνης, που κι αυτός ήρθε φέτος στην ομάδα του Χρήστου Νάστου και του Αλέκου Γαρδικιώτη από τον Αστέρα Μαλιάδος. Και τώρα έχουμε ένα φάουλ που σημειώνει ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, ο κύριος Καραβίδας, του Παπουτσί πάνω στον Σπύρο τον Αντωνόπλο, για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών. Με αυτά και με αυτά τα λεπτά κυλούν. Είμαστε ήδη στο 14ο λεπτό του σημερινού τελικού, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια μακρινή μπαλιά. Προσπαθούν να ελέγξουν εκεί οι παίχτες της Μυρσίνης, όμως κερδίζουν ή του Ηλιακού και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Γίνεται μια μακρινή μπαλιά εκεί, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αφού κόβουν όπως οι του Μυρσιναϊκού και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Ιουλιανό τον Κουρκουμέλη. Ο Κουρκουμέλης, ο οποίος και αυτός έχει έρθει από μια ομάδα ΔΕΛΤΑ Εθνικής, και τώρα έχουμε ένα offside που σημειώνει ο δεύτερος βοηθός
ο κύριος Βαγγέλης, λαμβάνοντας τον μικρό Σωμογιαννόπλο, ένα από τα καλά εργαλεία στην ομάδα της Μεσίνης για τον Σπύρο το Δημόπλο. Ένα offside που βέβαια δεν χωρά διαμαρτυρία από πλευράς των τυπικά φιλοξενούμενων στο σημερινό τελικό. Επαναλαμβάνω, στα χαρτιά ο Ηλιακός Λεχενών φέρεται ως γηπέδουχος. Τώρα προσπαθούν να περάσουν αντεπίθεση οι παίκτες των Λεχενών, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε ένα πλάγιο, όπως υποδεικνύει ο κύριος Καραβίδας. Αναγνωριστικά, επαναλαμβάνω, αυτά τα 15 λεπτά του σημερινού τελικού, με τα ατού των δύο ομάδων να είναι καλά μπλοκαρισμένα από τους αμυντικούς και των δύο ομάδων. Άλλωστε, έμπειροι παίκτες οι αμυντικοί και των δύο ομάδων. Τώρα έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών αυτή τη φορά, που υποδεικνύει ο κύριος Καραβίδας. Και να επαναλάβω και πάλι ότι στους πάγκους των δύο ομάδων είναι δύο γνωστά ονόματα, ο Ντίνος Ράπτης, ο Αγρινιώτης τεχνικός, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί πυριώτης για τον Ηλιακό Λεχενών, τον γνωρίζουμε όλοι, κυρίως από τη θητεία του στον Πανηλιακό, ως παίκτης, ως προπονητής, ως βοηθός προπονητή από πολλά πόστα. Ο Ντίνος Ράπτης, τώρα έχουμε μια παλιά μακρινή για να δούμε εκεί για λογαριασμό των Λεχενών. Πέφτει και ο Τσαντίλης, κάτι ζητάει, όμως δεν πρέπει να έχει δίκιο. Ο κύριος Καραβίδας λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι και όντως συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ο Ντίνος Ράπτης είναι από το καλοκαίρι στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας του Ηλιακού και οδηγεί με αρκετή μεγάλη επιτυχία την ομάδα στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής. Ένας Ηλιακός που έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την παραμονή του στη Δέλτα Εθνική. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο αρχικός του στόχος. Ό,τι έχει να κάνει με τον Μυρσιναϊκό, ο Σπύρος ο Δημόπλος από τη γνωστή οικογένεια των Δημοπλέων είναι εδώ είναι στον Μυρσιναϊκό. Και τώρα βλέπω τον Καραβίδα να είναι έτοιμος να δείξει μία ακόμα κίτρινη κάρτα. Για να δούμε σε ποιον παίχτη θα την δείξει. Βλέπω λοιπόν τον Νταντί να δείχνει ο κύριος Καραβίδας στο 16ο λεπτό. Κάτι ίσως να του είπε ο παίχτης των Λεχενών. Στο 16 λοιπόν ο Καραβίδας κυτρινίζει και τον Νταντί. Λέω λοιπόν ότι ο Σπύρος ο Δημόπλος είναι ο τεχνικός της ομάδας της Μυρσίνης. Ήρθε πριν από λίγο χρονικό διάστημα στη Μυρσίνη, εκεί που φαίνηκε ότι η ομάδα βρισκόταν εκτός στόχων. Ήρθε λοιπόν εκεί, την έχει βάλει σε τροχιά play-off, είναι 4 βαθμούς πίσω από τη Δάφνη και έτσι θέλει να συνεχίσει με στόχο. Όπως άλλωστε μας είχε πει και στην εκπομπή της ORT, ώρα για σπορ, με στόχο να την ανεβάσει στην Δέλτα Εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η δύο τεχνική στο σημερινό τελικό. Τώρα έχουμε ένα ακόμα πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Μεσίνης και κάποιες συστάσεις να κάνει ο διαιτητής ο κύριος Καραβίδας πάνω στον αρχηγό της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών, τον πολύπυρο Χρήστο Κράγκα, για ένα παιδί γέννημα θρέμα στα Λεχενά. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ομάδα των Λεχενών υπάρχουν 4 κραγκαρέοι. Είναι 4 ξαδέρφια, 2 αδέλφια δηλαδή. Ο Γιάννης ο Κράγκαρης και ο Θανάης ο Κράγκαρης του Χαραλάμπης, ενώ βλέπουμε την εκτέλεση του φάουλ, όπου δεν ανησυχεί βέβαια ο Καβουράς. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι παίζουν τα δύο αδέρφια, ο Γιάννης Κράγκαρης και ο Θανάης Κράγκαρης του Χαραλάμπους, και ο Χρήστος ο Κράγκαρης του Ευθυμίου και ο Θανάης ο Κράγκαρης επίσης του Ευθυμίου, μεγάλος όπως αποκαλούμε, και αυτά είναι αδέρφια. Μεγάλο πράγμα σε μια ομάδα να παίζουν 4 εξαδέρφια, φαντάζομαι πρωτοφανές. Ενώ τώρα βλέπουμε τον Σταύρο τον Άστο να προσπαθεί να περάσει την περιοχή, κάνει μια μπαλιά εκεί, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Χρήστο Κράγκαρη από το σούτ του Παπουτσί και καταλήγει η κόρνερ. Ήταν μια καλή φάση, αν πέρναγε η μπάλα, θα έλεγα από τις ελάχιστες αξιόλογες που έχουμε δει στον σημερινό τελικό, με τον Μεσσηναϊκό ο οποίος δείχνει στην αρχή να είχε βέβαια άγχος απέναντι στο φαβορί, όπως αποκαλείται στο σημερινό τελικό Ηλιακός, αλλά δειλά-δειλά να βγαίνει στην αντεπίθεση. Και τώρα θα έχουμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ με τον μόνιμο εκτελεστή, τον Μιχάλη τον Παπουτσί, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η μπάλα να καταλήγει απευθείας out για λογαριασμό της ομάδας των Λεχενών. Και με την ευκαιρία να δώσω και πάλι πάσα στον συνάδελφο, τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κανελόπλο. Χρήστο, πώς βλέπεις την ροή μέχρι τώρα του τελικού? Δεν βλέπουμε κάποια αξιόλογη ευκαιρία πάντως. Όχι, μπορώ να πω ότι η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήταν αυτό το φάουλ του Πανουτσόπουλου, το οποίο αντέδρασε όμως αρκετά καλά ο τερματοφύλακας του Ηλιακού Λεχενού. Ήταν το πρώτο, μπορώ να πούμε, καλό σουτ του αγώνα. Και απλά να πω ότι πριν από λίγα λεπτά, Γιώργο, ο προπονητής του Μεσσηναϊκού, ο Σπύρος ο Δημόπουλος, διαμαρτυρήθηκε για
κάποια επιφωνήματα, άσχημα επιφωνήματα προς τον έχρωμο παίχτη του Μυρσιναϊκού, τον Ζέμπε. Μπράβο, μετά το φάουλ που έκανε, άκουσε κάποια ρατσιστικά, μπορούμε να πούμε, επιφωνήματα από τους φιλάθλους, ο οποίος είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού Λαχανού, και παραπονέθηκε ο Σπύρος Οδημόπουλος για αυτά τα συστήματα που άκουσε ο έχρωμος παίχτης του. Κάτι φυσικά που δεν πρέπει να γίνεται, γιατί σίγουρα δεν είναι καλό για το τοπικό ποδόσφαιρο, το Ολυμπιακό ποδόσφαιρο και γενικότερα, να ακούγονται συστήματα για κάποιον άνθρωπο λόγω του χρώματός του. Βέβαια, άλλωστε αυτοί οι παίχτες, όπως είναι ο Ζέμπε, όπως είναι και ο παίχτης που απέκτησε η Δάφνια Δαβίδας πριν από μερικό καιρό, είναι κόσμημα, θα έλεγα, για το ηλιακό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Ήταν κάποια επιφωνήματα τα οποία σίγουρα δεν πρέπει να λέγονται, Γιώργο, γιατί σίγουρα δημιουργούν πρόβλημα και στους ίδιους τους παίχτες, που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά ελληνικά, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουν αν κάποιος τους βρίζει από την κερκίδα. Χρήστο, ο κόσμος με το έμπειρο μάτι σου πώς βλέπεις, ξεπερνάει τους 500? Ναι, πιστεύω ότι είναι γύρω στους 500 με 600 φιλάθλους. Οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται είναι μάλλον φιλάθλοι του Μυρσιναϊκού. Είναι πιο οι φίλοι από του Μυρσιναϊκού. Πιο οργανωμένοι. Πιο οργανωμένοι από τους αντίστοιχους των Λαχενών. Είναι πάντως και πάρα πολλοί φιλάθλοι, μπορούμε να πούμε, ουδέτεροι και από τον Πύργο και από την υπόλοιπη Λία, που θέλουν πάνω απ' όλα να χαρούν ένα όμορφο τελικό χωρίς κάποια παρατράγουδα. Πάντως είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για τελικό του κυπέλου Ηλίας, θα έλεγα. Ναι, και παρότι ο καιρός δεν είναι και πάρα πολύ καλός, Γιώργος, ήδη είναι συνεφιασμένος ο καιρός και υπάρχει μια απειλή για να βρέξει. Πάντως είναι αρκετός ο κόσμος. Θα μπορούσε βέβαια να ήταν και περισσότερος. Γιατί μιλάμε για το τελικό του κυπέλου Ηλίας. Ίσως η απευθείας μετάδοση της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας τηλεόρασης να κράτησε αρκετούς στον καναπέ. Δεν πιστεύω, Γιώργο, γιατί σίγουρα όταν κάποιος θέλει να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν σκέφτεται την τηλεόραση. Ίσως κάποιοι άλλοι λόγοι τον οδήγησαν να μείνει εδώ στο γήπεδο, και σίγουρα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι φίλαθλοι. Αν και επαναλαμβάνω, είναι ικανοποιητικός ο αριθμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στάδιο του Πύργου. Θα μπορούσαμε να είναι αρκετά μεγαλύτερος. Ωραία, για να δούμε να πάμε στην εξέλιξη του αγώνα με ένα φάουλ τώρα που έχει υποδείξει ο διαιτητής σημερινής αναμέτρησης, ο Γιώργος Καραβίδας, πάνω στον Σπύρο Αντωνόπουλο από πλευράς του Χρήστου του Σωτηρόπουλου, ενός έμπειρου μέσω αμυντικού της ομάδας της Μυρσίνης. Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, μια παλιά δόξα του Πανιλιακού, συνεχίζει την καριέρα του φέτος ύστερα από διακοπή ενός χρόνου στην Α κατηγορία της Ηλίας και με τα χρώματα βέβαια του Μυρσιναϊκού, και θα έχουμε τώρα αυτό το φάουλ σε καλή θέση, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, για λογαριασμό της ομάδας των Λαχενών, να είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν εκεί για να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι μια καλή θέση. Κόβει πλασαριστά λοιπόν ο Δαβουλής εκεί για ποιον, για τον Τσαντήλη. Δεν περνάει η μπάλα και έχουμε ένα κόρνερ. Πάλι ο Χρήστος Σωτηρόπουλος είναι πανταχού παρόν στο σημερινό παιχνίδι. Η εμπειρία μεγάλο πράγμα για μια ακόμα φορά, κυρίες και κύριοι, σε αυτούς τους αγώνες για τους παίχτες που έχουν θητεύσει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τώρα λοιπόν θα έχουμε το γνώριμο σκηνικό στην εστία του Μυρσιναϊκού, με τον Θανάση Κράγκαρη και πάλι να είναι αυτός που πάει για να εκτελέσει το κόρνερ, ενώ ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Καραβίδας λέει να απομακρυνθούν οι παίκτες που είναι δίπλα στην εστία του Νίκου Αλεξανδρόπουλου και προθεμένονται. Και βλέπουμε λοιπόν τον Θανάση τον Κράγκαρη να είναι έτοιμος να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί. Κόβει και πάλι με το κεφάλι ο Χρήστος Σωτηρόπουλος για να δούμε σε κόρνερ, όχι σε πλάγιο, για λογαριασμό της ομάδας των Λαχενών. Πανταχού παρών ο Χρήστος Σωτηρόπουλος, όπως και ο Βραχνής και ο Νάστος, έμπειροι παίκτες αυτοί, χρόνια στα εθνικά πρωταθλήματα, κυρίως οι Σωτηρόπουλος και Βραχνής. Τώρα έρχεται η μπάλα στην περιοχή εκεί, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα ο έμπειρος Αλεξανδρόπουλος, μαζεύει την μπάλα και με τα δύο πόδια διώγνει γρήγορα για να τροφοδοτήσει έναν συμπαίκτη, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Εκεί έρχεται ο έμπειρος αρχηγός του Ηλιακού, ο Χρήστος Κράγκαρης, ο οποίος γυρίζει την μπάλα για τον Καβουρά, τρέχει και να κλείσει τον Καβουρά ο Γιαννόπουλος να υποφεληθεί από τυχόν λάθος, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα γυρίζει στην απέναντι πλευρά εκεί για τον Θανάση Κράγκαρη του Χαρλάμπου, ο οποίος την προωθεί εκεί για ποιον, για τον Τσαντήλη, ο οποίος όμως συλλαμβάνεται σε καθαρή θέση. Ο Σάιντ δεν χωρεί αμφισβήτηση, όπως υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός της σημερινής αναμέτρησης, ο Ανδρέας Οδούφας. Αξίζει να πούμε για τους διαιτητές, για τον Γιώργο τον Καραβίδα, ο οποίος γεννήθηκε στον Πύργο στις 17 Φεβρουαρίου του 1971, όπου και διαμένει μόνιμα. Στη διαιτησία μπήκε το 1990 σε ηλικία 19 ετών, ονομαστής διαιτητής του Συνδέσμου Ηλίας. Μετά από 5 χρόνια αξιολογήθηκε στη Δέλτα Εθνική το 1995 και το 2001 στην Γάμα Εθνική, και βέβαια
είναι από τους αδικημένους του χώρου, αφού μόλις το 2005 κατάφερε να μπει στην Β' Εθνική σε ηλικία 34 ετών. Από τα καταξιωμένα, θα έλεγα, στελέχη της ηλιακής διαιτησίας, κυνηγάει και αυτό το καλοκαίρι την είσοδό του στην Α' Εθνική, τώρα που βέβαια η Ηλία δεν έχει διαιτή μετά την διαγραφή του Σπύρου του Βασιλείου. Όσον αφορά τους βοηθούς, είναι δύο από τα καταξιωμένα στελέχη της ηλιακής διαιτησίας, ο Ανδρέας Οδούφας και ο Κώστας Οβαγγέλης, ενώ βέβαια δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον τέταρτο διαιτή της αναμέτρησης, τον Μάριο τον Λαμπρόπλο. Και να περάσουμε στην περιγραφή του αγώνα και στον Δημήτρη τον Άστο, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει και μια μπαλιά για τον αδερφό του τον Σταύρο. Έρχεται η μπάλα στον Παπουτσί, κάνει ένα καλό σου του Παπουτσί, μακρινό όμως, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τον goalkeeper της ομάδας των Λεχενών, τον Σάκη τον Καβρά, ο οποίος τρέχει να μαζέψει την μπάλα και